Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Υπάρχει η θέληση για επίλυση, απλώς χωρίς να καλυφθεί αυτό το χάσμα, ναι, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Μάλιστα. Και αν δούμε οι παραχωρήσεις που έγινε από την δική μας πλευρά από το 1974 μέχρι σήμερα, είναι τεράστιες. Πάρα πολλές. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Παπαδόπουλο, πάμε στην άντρη την Χατζηχριστοδούλου. Άντρη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, άντρη. Καλή σας μέρα, συνάδελφοι. Βρισκόμαστε εδώ στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρέα, στον Άγιο Δομέτιο. Μόλις κατέφτασε ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, φυσικά, όπως και την προηγούμενη φορά. Είναι κάτι σαν ιεροτελεστία, όπως φαίνεται. Οι απαιτούμενες χειραψίες και ο χαιρετισμός στον κόσμο που έχει ήδη έρθει εδώ, πολύ περισσότερος από την προηγούμενη φορά, και μάλλον μία από τις αιτίες είναι και ο καλός καιρός που κάνει σήμερα. Yeah. Μόλις τώρα τον βλέπουμε, κατευθύνεται προς το εκλογικό κέντρο για να ψηφίσει. Μετά θα αναμένουμε και την δήλωσή του. Είναι παρούσα εδώ και η αδερφή του σήμερα μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του. Χαιρετήσανε, είναι η κυρία Ερωτοκρήτου, είναι ο κύριος Χρήστος Παντελίδης, πολλά από τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτή τη φορά δεν άργησε καθόλου όπως την προηγούμενη. Στην ώρα του ακριβώς 9 και 10 αναμένεται να ψηφίσει, να δούμε αν θα ακολουθήσει και πάλι την ίδια διαδικασία, αν θα μπει μέσα στην κάλπη μαζί με τα παιδιά τους όπως ήθιστε να κάνουν τις τελευταίες ψηφοφορίες που τους έχουμε παρακολουθήσει. Μάλιστα. Μπαίνει στο εσωτερικό του εκλογικού κέντρου. Αυτό με την οικογένεια που πει άντρη και τα παιδιά, ήθιστε, είναι ένα αμερικάνικο κόλπο αυτό. Φαίνεται είναι ωραίο, αρέσει τον κόσμο να βλέπει την οικογένεια συγκεντρωμένη μπροστά από την κάλπη, στέλνει μηνύματα προφανώς, αλλά σημασία έχει η ουσία ότι μπορεί να είναι και πολύ διαφορετική. Λοιπόν, περιμένουμε τον κύριο Παπαδόπουλο να ψηφίσει. Άντρη μου, ήθελες κάτι να πούμε. Ναι, άντρη. Ναι, να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο συγκεκριμένο κέντρο αναμένεται να ψηφίσει και η κόρη του κυρίου Χριστοδουλίδη, ενός από τους δύο μονομάχους της σημερινής, του σημερινού αγώνα, αν μη τι άλλο. Μάλιστα. Ωραία που μας το έδωσε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης θα ψηφίσει στη Γεροσκήπου, όπως έκανε στον πρώτο γύρο. Η κόρη θα ψηφίσει εκεί που είσαι τώρα. Λογικά το απόγευμα με την επιστροφή του από τη Γεροσκήπου, αφού ο κύριος Χριστοδουλίδης βρίσκεται ήδη εκεί και αναμένεται τις επόμενες ώρες. Και ο κύριος Παπαδόπουλος, χαρούμενος, αγαπητοί κύριοι. Τώρα τι κουβαλάνε μέσα τους και τι πίκρα τραβάνε και τι ζόρι, είναι άλλη ιστορία αυτή, αλλά είναι χαρούμενοι. Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν άλλαξε το εκλογικό του κέντρο. Ναι. Γιατί άλλαξε σπίτι. Ναι. Και λογικά έφυγε κατά τον αλλού, αλλά παρέμεινε στο παλιό. Έτσι. Το λέω έτσι ως κουτσοπολιό. Λοιπόν, ψηφίζει τώρα ο κύριος Παπαδόπουλος με τη σύζυγό του και αμέσως μετά βέβαια θα εξέλθουν το εκλογικό για να γίνουν οι καθιερωμένες δηλώσεις. Η καρδούλα του το λέει βέβαια. Καρδούλα, το σκέφτω και πολιτική αρχηγή και υποψήφοι είναι σαν τους αθλητές πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Έτσι, φίλε. Ειδικά κάποιοι που μπορεί να παίζεται και το κεφάλι τους δηλαδή από το αποτέλεσμα, χάσαν τον ύπνο τους. Έτσι, τώρα χαμογελάνε, λογικό είναι να χαμογελάνε. Λοιπόν, έρχονται κοντά σας, άντρη μου, ο κύριος Παπαδόπουλος, συγγυναιξή και τέκνης, για να κάνει την καθιερωμένη δήλωση. Βλέπουμε μπροστά τα παιδιά, τα τέσσερα παιδιά, τις τρεις κόρες τους και τον γιο τους. Ακολουθεί η σύζυγος και πίσω βέβαια ο κύριος Παπαδόπουλος. Να πούμε ότι είναι αρκετά χαρούμενοι, τα χαμόγελα είναι ζωγραφισμένα στο πρόσωπό τους. Ναι. Και αρκετά αισιόδοξο, συγκρατημένα αισιόδοξο βλέπουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο. Έτοιμη. Έχω ασκήσει πριν από λίγο το εκλογικό μου δικαίωμα μαζί με την σύζυγό μου, συνοδευόμενη από τα παιδιά μας. Καλώ όλες και όλους σήμερα να προσέλθουν στις κάλπες, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, καθώς η επόμενη μέρα θα μας φέρει αντιμέτωπους με σημαντικές προκλήσεις στην οικονομία, στο μεταναστευτικό, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας και την άρση του αδιεξόδου στο Κυπριακό. Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλες και όλους τους Κύπριους ενωμένους στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε μια καλή μέρα, την επόμενη μέρα, τη μέρα που θα μας φέρει ευημερία, μια Κύπρο
ελεύθερη, σύγχρονη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή. Καλή ψήφο, καλή επιτυχία στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ναι, άντρε μου. Άντρες, ακούμε. Δεν άντεξε το είπε, έτσι. Καλή επιτυχία στον Νίκο Χριστοδουλίδη.